Καλώς ήρθατε στην Λαϊκή Αγορά Καλαμάτα, στον χώρο των βιολογικών προϊόντων. Παρέμε τους αγαπημένους προσκόπους στο έκτο σύστημα, κατασκευάζουμε χορταϊτούς. Καλαματιανό Καρναβάλι 2022, βάζουμε την καλύτερη μας διάθεση και το πιο μεγάλο μας χαμόγελο, έστω και πίσω από τη μάσκα. Χρόνια πολλά σε όλους, θα είστε όλοι καλά. Δεύτερη μέρα εκδηλώσεων σήμερα για το παιδικό καρναβάλι που θα γινόταν το Σαββατοκύριακο. Κατασκευή χαρταετού στην κεντρική αγορά Καλαμάτα, στο χώρο των βιολογικών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την φιλοξενία τον πρόεδρο της κεντρικής αγοράς. Θέμα μας σήμερα με το χαρταετό είναι η Ουκρανία. Έχουμε επιλέξει τα χρώματα της Ουκρανίας. Περνάμε ένα μήνυμα γιατί τα παιδιά είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτές τις μέρες που βλέπουμε. Το παραδοσιακό γαϊτανάκι θα συνεχιστεί σε λίγο. Έχει έρθει αρκετός κόσμος. Τα παιδιά είναι εξέλιξη των καρναβαλικών εκδηλώσεων και τους περνάμε όλα τα παραδοσιακά που μπορούν να συμβαίνουν με γαϊτανάκι, χαρταετό, να γνωρίζουν και να μαθαίνουν και να συνεχίζουν την παράδοση. Άρα το μήνυμα σήμερα εδώ είναι να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα πούν τα παιδιά. Ναι, έχουμε και μαρκαδόρους να ζωγραφίσουν ό,τι θέλουν. Αυτό είναι το μήνυμά μας και στηρίζουμε εννοείται την Ουκρανία αυτές τις μέρες. Άρα κυρία Φερέτου, μπορούμε να πούμε ότι μια διασκέδαση, μια ψυχαγωγία όπως το καρναβάλι έχει και παιδαγωγικά μηνύματα. Βέβαια, περνάει ένα διαφορετικό μήνυμα μέσα από τα παιδιά σήμερα, που τα παιδιά πραγματικά μας έχουν δώσει πάρα πολλές φορές μηνύματα πολύ σημαντικά και σήμερα δίνουν αυτό το μήνυμα. Σήμερα μαζευτήκαμε στον χώρο της αγοράς, λόγω του καιρού. Ύστερα από πρόσκληση του Δήμου Καλαμάτας, το έκτο σύστημα προσκόπων Καλαμάτας θα φτιάξει χαρταετό για τα παιδιά της πόλης. Παραδοσιακό χαρταετό με ξυλάκια και χαρτί για να μπορέσουμε να τα πετάξουμε. Έχουν μαζευτεί πάρα πολύ κόσμος γιατί θέλει και τους αρέσει η παράδοση. Επιλέξαμε στα χρώματα του χαρταετού να είναι μπλε κίτρινο στη σημαία της Ουκρανίας. Και έτσι μετά τα παιδάκια να μπορέσουν να γράψουν μία ευχή για αυτό που γίνεται τώρα στην Ουκρανία, για την ειρήνη και ευχόμαστε να τελειώσει και σύντομα όλο αυτό. Και τα χρώματα κίτρινο και μπλε. Μέσα από το παιχνίδι και μέσα από την κατασκευή για μέσα από τη διαφορά θέλω να περάσουμε το μήνυμα να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, να μην υπάρχει πια πουθενά πόλεμος και να μην σκοτώνεται κόσμος, άδικα και... Δημήτρη, να σε ρωτήσω, είναι εύκολο να φτιάξεις ένα χαρταετό? Είναι εύκολο. Είναι ίσως και στην παράδοσή μας πια και όλος ο κόσμος μπορεί να τα αντιληφθεί. Τι χρειάζεται? Λίγη αντίληψη πρώτα απ' όλα του χώρου και να μπορούμε να μετρήσουμε. Τα υλικά μας είναι απλά. Τα υλικά μας είναι τρία ξυλαράκια ή τρία καλάμια όπως κάνανε παλιά. Σκηνή, κόλλα και χαρτί. Και η κόλλα ακόμα καλύτερα βέβαια όταν εμείς χρησιμοποιούμε τη βιοτεχνική ας πούμε. Παλιά το φτιάχνανε και με αλεύρι και νερό. Μια αλευρόκαλα αρκετή ήταν για να μπορέσουν να δώσουν να πείσουν. Να προσθέσω ότι χρειάζεται καλή διάθεση και υπομονή. Καλή διάθεση και υπομονή, βέβαια. Γιατί έχω προσπαθήσει και εγώ με την κόρη μου και δεν είναι και ιδιαίτερα εύκολο. Ναι, καμιά φορά είναι λίγο... Η ουρά, τα ζύγια, αυτά που λέμε. Η ουρά και τα ζύγια είναι το σημαντικό βέβαια στο τέλος. Τα οποία και αυτά θα πρέπει να φροντίσεις. Να αλλάξεις και τα λάθη. Και βάζοντας το ζύγι, διορθώνεις και τα λάθη που έκανες στην κατασκευή. Λίγο παραπάνω από εδώ, λίγο λιγότερο από εκεί. Μια καλή ουρά. Και αυτό είναι αρκετά για να πάμε ψηλά. Ευχόμαστε το μήνυμα που θα γραφτεί στους χαρταετούς σήμερα να πάει τόσο ψηλά που να το δούνε αυτοί που πρέπει να το δούνε για να σταματήσει αυτό που γίνεται στην Ουκρανία. Και εμείς οι ευχές να σταματήσει εκεί και παντού ο πόλεμος βέβαια γιατί δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο μέρο. Κύριε Πουλόπουλε, χρόνια σας πολλά καταρχάς. Χρόνια πολλά. Από ό,τι βλέπετε η κεντρική αγορά Καλαμάτας
εκτός από το κοινωνικό έργο που κάνει προσφέροντας διάφορα event, είτε έκτακτα όπως είναι σήμερα τα event της κεντρικής πλατείας Καλαμάτας που είχε προγραμματίσει ο Δήμος, θα κάνουμε εδώ στο χώρο μας, το οποίο είναι και στεγασμένος. Προσφέρει σε διάφορες ομάδες της Καλαμάτας διάφορα δρόμενα, όχι μόνο σήμερα, αλλά θα έχουμε και άλλα στο μέλλον, έτσι ώστε ο κόσμος Καλαμάτας να μάθει την κεντρική αγορά Καλαμάτας, να έρχεται εδώ να ψωνίζει, όπως σας έκανα και προχθές συνέντευξη, και ταυτόχρονα ο κόσμος που έρχεται θα βλέπει και τα καταστήματα που υπάρχουν και θα γίνεται και μια διαφήμιση. Εμείς λοιπόν προσφέρουμε σε όλο αυτόν τον κόσμο, σε όλα τα παιδάκια, γιατί από ό,τι βλέπετε σήμερα ξεκινάει, τα δρόμενα ξεκίνησαν με τα παιδάκια, και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που είναι μια, ας το πούμε, αφιερωμένη στην Ουκρανία, αφιερωμένη για την ειρήνη και όχι για τον πόλεμο. Η ΚΑΚ, που είμαι και εγώ πρόεδρος αυτή τη στιγμή εδώ, έχει μεγάλη ευχαρίστηση που είναι όλα αυτά τα παιδάκια εδώ, και περιμένουμε και άλλα event στο μέλλον. Θα ήθελα να σας πω ότι θα δούμε αν μπορέσουμε να προσφέρουμε και καραγκιόζι εδώ στην περιοχή, ή να δούμε σε μια επαφή με τα παιδικά θέατρα στα σχολεία. Αυτά θα οργανωθούν μέχρι το καλοκαίρι. Υπάρχει σχέδιο λοιπόν. Υπάρχει σχέδιο βεβαίως, για να μπορέσουμε και να διαφημίσουμε αλλά και να δείξουμε το τι προσφέρει η κεντρική αγορά της Καλαμάτας, εκτός από το κοινωνικό της έργο και τα καταστήματα. Ο χώρος είναι μεγάλος, μπορεί να φιλοξενήσει πολλά event. Βεβαίως, βεβαίως. Και είναι ευκαιρία, κύριε Αγγελή, να πούμε ότι μικροί και μεγάλοι πρέπει να έρθουν να γνωρίσουν τους χώρους της αγοράς. Αυτό είναι ο στόχος. Έτσι, μπράβο. Και γι' αυτό όταν... είναι μελλοντικοί αυριανοί πελάτες. Όταν κλειδίκαμε να προσφέρουμε εδώ την κεντρική αγορά, το χώρο αυτόν από το Δήμο, διότι λόγω βροχής υπήρχε θέμα αναβολής, είπαμε όχι αναβολή, ελάτε εδώ να τα κάνετε όλα αυτά. Έχουμε διαθέσει και προσωπικό και ό,τι άλλο χρειάζονται για να έρθει, και πιστεύω θα έρθει και άλλος κόσμος σε λίγο. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε και σε άλλα μέρη, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε ευχαριστημένοι με την ντροπή που πήρε η εκδήλωση όλη αυτή, βεβαίως, και με το σπουδαίο αντιπολεμικό μήνυμα. Το σπουδαίο αντιπολεμικό μήνυμα, και να μην ξεχάσουμε, γιατί ξέρετε, σε μια προφορική συνέντευξη ξεχνάς ορισμένα πράγματα, να σας ευχαριστήσουμε εσάς προσωπικά που μέσα από το site σας διαφημίσατε τη σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ όμορφη πρωτοβουλία του Δήμου Καλαμάτας, έτσι μέσα σε αυτό το άσχημο κλίμα που υπάρχει στην Ευρώπη. Σήμερα είναι η μέρα χαράς για τα παιδιά, και μάλιστα με όχι απλώς αισιόδοξη αλλά και με μηνύματα ελπιδοφόρα, μιας και πάνω στους χαρταετούς που κατασκευάζουν τώρα όλα τα παιδιά θα γραφτούν και αντιπολεμικά μηνύματα, γιατί η ειρήνη είναι πάντα το ζητούμενο, προκειμένου οι κοινωνίες να ευημερούν. Οπότε και τα παιδιά με τον τρόπο τους δίνουν το μήνυμα για ειρήνη σε όλη την ανθρωπότητα. Καλές απόκριες και συγχαρητήρια στο Δήμο της Καλαμάτας για την πρωτοβουλία.